Και αφού παρακολουθήσαμε και μόδα που αλλού βέβαια στην κρεβατοκάμαρα των παιδιών, είπα να πάρω τα παιδιά που τα ντύσαμε, τα στολίσαμε, τα νοικοκυρέψαμε και να κατέβουμε στο σαλόνι. Λοιπόν, Λίτσα, πώς σου φαίνεται το σπίτι των παιδιών? Το σπίτι των παιδιών. Φαίνεται ότι είναι σπίτι νιόπαντρων. Ναι, στο σπίτι διακρίνω μόνο αγάπη. Πραγματικά κάτι εκπέμπει. Νομίζω ότι η αγάπη, και ειδικά σήμερα, είναι κάτι που δεν φαίνεται, αλλά φαίνεται. Είναι πάρα πολύ έντονο. Στολίσατε και το δεντράκι σας. Ωραία, ε. Όλα. Λοιπόν, τι μου λες, Λίτσα? Τα παιδιά είναι ζώδια του αέρα και τα δύο. Ήδη μας και ζήμα. Συνήθως τα έρνα ζώδια δεν παντρεύονται και εύκολα. Και με τάβρο οροσκόπο και οι δύο. Και με τάβρο οροσκόπο και οι δύο. Μάλλον ο Ταύρος λίγο έφτιαξε την κατάσταση. Μα γιατί δεν παντρεύονται? Δεν ξέρω, τα ζώδια του αέρα είναι αυτό που λένε φτέρω στον άνεμο. Ο ζυγός. Για έλα εδώ, είμαστε δύο δίδυμοι. Ίσα-ίσα που ο δίδυμος παντρεύεται πολύ εύκολα, παίρνει αποφάσεις εύκολες και τραβάει μάλλον και τον αναποφάσει στο ζυγό, που μπορεί να πει σήμερα όχι, να το κάνουμε αύριο, να το κάνουμε αύριο. Ο δίδυμος είναι άνθρωπος που ό,τι αποφασίζει. Πιο παρορμητικός εννοεί. Πιο παρορμητικός. Αποφασίζει γρήγορα. Αλλά πώς την προκειμένη περίπτωση με τράβηξε ο Διονύσης? Σε τράβηξε ο Διονύσης. Και εσύ δυσκολεύτηκες να απαντήσεις αυτή την πρόταση? Σου λέει και τι με παντρεύεσαι? Εδώ έκλαιγε όλη η Ελλάδα μαζί σας. Ούτε σε εμάς δεν την έκανε τίποτα σε τέτοιο κλάμα, θα κάνω το σπίτι μας. Και καλά το κάνατε, βρε παιδιά, χάθηκαν οι εκπομπές, δηλαδή εμείς τι είμαστε, φίλοι σας δεν είμαστε? Εμπνεύστηκε την ημέρα της πρωτοχρονιάς, νύχτα. Εσύ κάνεις πρωί εκπομπή. Είναι γι' αυτό. Και σου είπα εγώ να χρησιμοποιήσεις την κρεβατοκάμαρα, δεν τη χρησιμοποίησες όπως έπρεπε. Και να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, να πάμε στην κουζίνα μας. Όχι μας εδώ, γιατί εδώ πρέπει και κάποιος να μαγειρέψει. Και ποιος να μαγειρέψει τώρα, μαγειρέψω εγώ? Όχι. Πρώτη φορά έρχομαι στο σπίτι των παιδιών και να έρθω να μου πω κατευθείαν στη λάτζα. Όχι. Να μαγειρέψω ο Διονύσης, όχι μέρα που είναι. Η Κέτη, σήμερα τι θέλει, με λαμπερή οικοδέσποινα, όχι. Τι όχι μέρα που είναι, δηλαδή τώρα θέλω να πω είναι μια μέρα που ήρθα να βάλαμε τα καλά μας, ο κόσμος να βλέπει σπίτι. Μην μαγειρέψω, επειδή είναι τέτοια μέρα. Όχι, δεν μαγειρέψω. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, παιδιά, βιάστηκα. Εντάξει, τι να κάνω, μιλάω και πολύ. Είναι που μπείτε. Μαγειρεύει και τη Διονύση. Τα καλύτερα φαγητά. Διονύση. Παντρεύεσαι που βγαίνουμε στον αέρα και δάστε. Κάνεις τις καλύτερες φακές, αγάπη μου. Ωραία, μπράβο. Τέτοια μέρα φακές βρήκες να πεις? Α, φακές μου αρέσουν. Αυτό μου κάνεις καλά. Τι άλλο κάνει καλά, Διονύση? Για να μου δίνεις σίδερο. Ναι, για να δυναμώσεις, ξέρεις. Τώρα δεν μπορώ να σου πω τι άλλο κάνει καλά. Μπορεί όμως να φτιάξω και 5 το πρωί. Πατάτες τηγανιτές, μαυγά και λουκάνικα. Αμέ. Που είμαστε πτώματα και δύο. 5 το πρωί. 5 το πρωί. Εγώ ξέρω ότι 5 το πρωί δεν είσαι πτώμα. Νιώθεις πάρα πολύ καλά, έχεις υπερένταση. Πτώμα όμως. Ναι, αλλά. Πτώμα. Είσαι πτώμα. Αν σκεφτείς ότι τώρα αρχίσαμε και τα παιδικά, κάνουμε δηλαδή παιδικούς χορούς τα μεσημέρια, τα απογεύματα. Και παράλληλα έχουμε και 2 πράγματα να κάνουμε το βράδυ. Δεν σε κουράζει αυτή η απόσταση? Γιατί μένει στα βόρεια προάστια βέβαια και δουλεύει στο Διογέννη που όλοι γνωρίζουμε που είναι, στη Συγκρού. Είναι μια διαδρομή μεγάλη, παιδιά. Α, δηλαδή δεν είναι. Πώς θα το κάνουμε εθνική? Ναι, κοίτα, από εθνική είναι 20-25 λεπτά. Τίποτα. Η Κέτη τρώει το παλτό το χοντρό. Γιατί. Τραγουδάει και πολλές ώρες. Ναι, κάτω, 1,5-2 ώρες κάτω, άλλες 2 ώρες επάνω. Στον άλλο χώρο που έχουμε για τους χορούς. Βάλε τα παιδικά που αρχίζουν από τις 11 η ώρα το πρωί. Δηλαδή υπάρχουν μέρες που είμαστε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το βράδυ. Μάλλον 5 το άλλο πρωί στο μαγαζί. Αντέχει. Δεν το λέμε για να παραπονεθούμε. Ήταν δική μας επιλογή να το κάνουμε. Μπορούσαμε να μην κάνουμε τα παιδικά, έτσι δεν είναι? Αλλά θέλουμε να κάνουμε και τα παιδικά. Στα παιδικά δεν μπορεί να πει ότι κουράζει. Δηλαδή νιώθει σωματική κούραση, αλλά με το που βλέπει τα παιδάκια σου φεύγουν όλα. Έτσι είναι, πώς το λέει. Έτσι, να μείνουμε στα παιδάκια και να πεταχθούμε μέχρι το δικό μας στούντιο που η γλυκιά μας κυρία Βέφα, κάτι έτσι πολύ πολύ γιορτινό, μας ετοιμάζει. Βέβαια, φέραμε και αρκετό γούριο, ελπίζω. Την Ιεροσυλία. Mm-hmm. Από το τελευταίο σου δίσκο που έφτασε, νομίζω ήταν πριν από 2 εβδομάδες γύρω στους 80.000, τώρα πρέπει να γίνει κάπου σε 90%. Εντάξει, πριν χρονίσει θα φτάσει 200.000. Τώρα που μιλάμε είναι 90. Δεν υπάρχει άγχος όμως. Όλα γίνονται γρήγορα. Λοιπόν, η Ιεροσυλία είναι απίστευτο και μου δίνει την ευκαιρία να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος, Ελένη, κάνει τους δίσκους μας χρυσούς και πλατινένιους. Μόνο ο κόσμος. Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά εκείνοι είναι που φτάνουν αυτά τα τρομερά νούμερα που φτάνουν σε αυτά τα ύψη της πωλήσης. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι το όνομα Κέτη Γαρμπή, απλά από μόνο του, τραβάει τον κόσμο πάρα πολύ. Και τι εννοώ? Θυμάστε βέβαια ότι πριν από 2-3 εβδομάδες περίπου, κάναμε ένα κάλεσμα μέσα από τον πρωινό καφέ
σε όλους τους φίλους τηλεθεατές του Αντένα και του Καφέ να έρθουν να απολαύσουν την Κέτη Γαρμπή ζωντανά. Και η Κέτη πραγματικά ήρθε και τραγούδησε ζωντανά με την ορχήστρα της. Και ένα μεγάλο μπράβο και σε εκείνη και στην ορχήστρα. Γιατί στη μοναδική μέρα που έχει ρεπό και που καταλαβαίνετε πόσο ανάγκη το είχε, τραγούδησε ζωντανά για όλους τους φίλους της Κέτης. Να πω λοιπόν ότι η Κέτη γέμισε ένα τεράστιο χώρο, το Σιλό, με περίπου 5.000 άτομα μέσα. Και βέβαια, αν είχαμε καλέσει σε στάδιο, θα είχε γεμίσει και το στάδιο. Σε αγαπάει ο κόσμος, Κέτη. Mm-hmm. Κι εγώ όμως αγαπάω τον κόσμο. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό? Οφείλεται πάνω απ' όλα στην αλήθεια. Στην αλήθεια που του δίνω. Τους λέω αυτή είμαι, τους αγκαλιάζω, τους φιλάω, τους μιλάω. Τελειώνουμε το πρόγραμμα 3-3,5 ώρα και μέχρι τις 5 μπορεί να δίνω αυτόγραφα. Θέλω αυτή την επαφή με τον κόσμο. Να γελάμε, σχολιάζουμε το πρόγραμμα. Είμαι πτώμα και όμως καθόμαστε και σχολιάζουμε το πρόγραμμα. Αν τους άρεσε. Τι τους άρεσε. Να έχουμε αυτή τη ζεστή την ανθρώπινη επαφή. Ο κόσμος λοιπόν βλέπει, όπως επίσης και κάτι άλλο, ότι δεν είμαι από τους τραγουδιστές που κάνουν κάθε χρόνο δισκογραφία. Πρέπει να έχω κάτι να πω για να βγάλω δίσκο. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ο κόσμος το εκτιμάει και βλέπει ότι δεν το κάνω για την ανάγκη του κέντρου που δουλεύω. Να έχω το δίσκο μου έτοιμο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τι θέλεις να πεις, όπως επίσης καταλαβαίνω ότι παρότι είσαι... Άρα σε εγώ με τον κόσμο. Είσαι στάρ, είναι γνωστό. Είναι αποδεκτό από όλους, φαντάζομαι συμφωνεί και ο Διονύσης. Η Κέτη συμπεριφέρεται και νιώθει και αγκαλιάζει τον κόσμο σαν να μην είναι στάρ. Αυτό είναι ένα μεγάλο σου προσόν. Και νομίζω ότι γι' αυτό σε αγαπάει ο κόσμος. Φαντάζομαι ότι συμφωνείς και εσύ, Διονύση, αυτό έτσι δεν είναι? Εξαρτάται. Αν εσύ τώρα θεωρείς ότι η στάρ είναι απλά αυτός που βγαίνει στο γυαλί, αυτός που είναι επώνυμος. Άκου να δεις, δεν είναι όλοι στάρ. Άμα ήταν όλοι στάρ, τότε. Όλα αυτά τώρα. Λένε. Όχι, Κέτη μου, διαφωνώ. Όλος ο κόσμος είναι στάρ. Θες να δεις τι λέει ο κόσμος για την Κέτη Γαρμπή, για να καταλάβεις τη διαφορά. Πάμε παρακαλώ σε ένα σχετικό γκάλο που κάναμε στους δρόμους της Αθήνας. Ποια είναι η γνώμη σας για την Κέτη Γαρμπή? Φανταστική είναι. Τα τραγούδια της αρέσουν στο καινούριο δίσκο? Πολύ. Ποιο ξεχωρίζει? Ποιο ξεχωρίζω? Από τα καινούρια. Οι ευαισθησίες. Σ' αρέσει η Κετούλα? Πολύ ωραία. Πες μου, τι σ' αρέσει περισσότερο επάνω της? Επάνω της, πολύ όμορφη κοπέλα, πολύ ωραία τραγούδια βγάζει. Τα καινούργια πώς φάνονται? Πολύ ωραίος δίσκος, πιστεύω να περπατήσει πάρα πολύ. Έχεις πάει να τη δεις στο Διογέννη? Δεν έχω πάει, αλλά πιστεύω ότι θα προσπάθησω να πάω. Φαντάρους είμαι αυτή τη στιγμή. Και στους φαντάρους, αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω στρατόπεδο, αρέσει πάρα πολύ. Σας αρέσει και τη Γαρμπή? Και πώς, πολύ. Ακούτε τα τραγούδια της? Βέβαια. Τα καινούργια τα έχετε ακούσει? Και πώς. Πώς σας φάνηκε ο γάμος της με το Σχοινά? Πολύ ωραία. Ταιριασμένο ζευγάρι. Σου αρέσει η Γαρμπή? Σε τρελαίνω. Τα έχεις ακούσει τα καινούργια τα τραγούδια? Ναι, όλα. Έχω πάρει το CD. Ποιος αρέσει περισσότερο? Τρυφερότητα. Και την Γαρμπή μου αρέσει, ναι. Έχετε ακούσει τα καινούργια τραγούδια? Ναι, έχω πάρει το CD νομίζω. Ποιο σας αρέσει περισσότερο? Από όλα, το... οι ευαισθησίες. Τι σας αρέσει περισσότερο πάνω της? Η παρουσία της γενικά, η σκηνική. Ο γάμος της με το Σχοινά πώς σας φάνηκε? Ο γάμος της με το Σχοινά... νομίζω ότι είναι μια αρκετά πρωτοποριακός, ας πούμε. Ευχάριστο νομίζω γεγονός. Για τους άλλους. Μ' αρέσει πάρα πολύ και τη Γαρμπή είναι μία από τις αγαπημένες μου τραγουδίστριες. Τα καινούργια τραγούδια τα έχεις ακούσει? Ναι. Ποιος σου αρέσει περισσότερο? Όλα.